και ο συνάδελφος Δήμαρχος Αμαρουσίου και πρόεδρος της ΚΕΔΕ, ο οποίος θα είναι υποψήφιος περιφερειάρχης. Και μου έκανε εντύπωση, διότι ήρθε με ένα επιτελείο τεχνοκρατών να καταγράψει τι προβλήματα έχουν βαλτώσει με περιφέρειες, με υπουργεία, και μου έκανε ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο καταγράφησαν τα γεγονότα, ζήτησαν σχετικά έγγραφα και βλέπω ότι γίνεται μία συντονισμένη προσπάθεια. Εύχομαι ό,τι το καλύτερο στον αγαπητό φίλο Γιώργο Βατούλη. Εγώ να πω ότι σήμερα ξεκινήσαμε το διπορικό βλέποντας τις τοπικές αρχές της Αττικής και προφανώς μαζί με αυτές υπηρεσιακούς παράγοντες αλλά και άλλους οι οποίοι σχετίζονται με τις τοπικές κοινωνίες. Ξεκινήσαμε από το Διονύση το Χατζηδάκι. Δεν ήταν τυχαία η επιλογή. Θεωρήσαμε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τους επιτυχέστερους δημάρχους αυτοδιοίκησης, το καμάρι της αυτοδιοίκησης, και θα έλεγα ότι αυτό δεν προκύπτει από τη φιλία μας, προκύπτει από το έργο που πήρε ένα παλαιό φάλιρο με χωματερή στην παραλία και σήμερα είναι περήφανη όλη η χώρα, προφανώς και οι κάτοικοι του παλαιού φαλήρου και σίγουρα η Δημοτική Αρχή του Διονύσου Χατζηδάκη για αυτά που έχουν φτιάξει αυτά τα χρόνια. Πρέπει να πάμε στην περίοδο της ανάπτυξης, σε μια Αττική όπου θα είναι χαρούμενοι όλοι οι κάτοικοι, προφανώς μέσα από την προστασία τους, από τα οποιαδήποτε φυσικά φαινόμενα, από το περιβάλλον και το σεβασμό με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, αλλά κυρίως από την επόμενη μέρα μιας Αττικής ανάπτυξης. Και νομίζω ότι εδώ, Διονύση, είμαστε στην περιοχή που γίναν τόσα πολλά έργα που άλλαξε ο Δήμος και θέλω να είναι παράδειγμα για όλη την Αττική, ένα δικό μας παράδειγμα και σεβασμό στο δικό σου έργο και στη δική σου προσπάθεια. Κάθε καλό, υγεία και να προσφέρεις από οποιοδήποτε χώρο και εγώ εύχομαι στα ανώτερα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.